Υπάρχουν ιστορίες που αναφέρονται στη φύση της πόλης, σε παιδιά, διάφορα γεγονότα, όχι πραγματικά βέβαια, που πήρα την αφορμή από κάποιο γεγονός και τα έκανα ιστορία. Μια άλλη είναι η Ξεντιά, που στην πόλη μου περισσεύει, και το τελευταίο είναι η Ερημιά, που αναφέρεται σε διάφορα θλιβερά γεγονότα της πόλης. Είναι το δεύτερο βιβλίο. Το δεύτερο, πώς το λέμε, δικό μου. Υπήρχε και ομαδικό που βγάλαμε με τον Πετρόπουλο με 19 κίνητα από διαφόρους συγγραφείς, τα οποία επίσης δόθηκαν στον αυτισμό. Αν είναι γερή. Να τολμήσουμε να ρωτήσουμε ποια είναι η αγαπημένη σας από αυτές τις ιστορίες. Δεν υπάρχει μια αγαπημένη. Όλες είναι ίδιες. Δεν ξέρω, διαφορετικά. Εσείς θα βρείτε άλλοι που να σας ενδιαφέρει, άλλους άλλοι. Εμένα για να ψηλάψω όλες μου άρεσαν και τις αγαπημένες. Μας πάντως η αγαπημένη μας είναι η κυρία Χρυσούλα Πατρώνου Παπατέρπου, που για μας είναι η κυρία Χρυσούλα μας, γιατί είναι η εθελόντρια εκτός όλων των άλλων. Είναι η Χρυσούλα που είμαστε σε καθημερινή επαφή. Είναι σε καθημερινή επαφή με τους εκπαιδευόμενους μας. Θέλω να την ευχαριστήσω εκ μέρους της Εταιρείας Προστασίας Ατόμων Παιδιών με αυτισμό του Νομού Καστοριάς για αυτή τη δωρεά, η οποία είναι δεύτερη στη σειρά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, γιατί όλα αυτά που θέλουμε να κάνουμε, δυστυχώς χρειάζονται και χρήματα. Η καιρή είναι δύσκολη. Ευχαριστούμε και τον κόσμο που ήρθε, γιατί είναι ένας τρόπος να συνδράμει και εμάς. Κυρία Πρόεδρε, να ρωτήσουμε το βασικότερο όλων, πού μπορεί να προμηθευτεί ο κόσμος στο βιβλίο. Το βιβλίο, λοιπόν, εκτός από τη σημερινή εκδήλωση, θα υπάρχει και στην Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό. Υπάρχει ήδη στο βιβλιοπωλείο Άλπα και σε κάποια άλλα βιβλιοπωλεία της πόλης που θα ενημερωθείτε άμεσα. Ναι, θα έχω μια έκπληξη, την κυρία Πατρώνου, η οποία έκπληξη θα απευθύνεται σε όλο τον νομό Καστοριάς, για την οποία είμαι πάρα πολύ περήφανη, χαρούμενη. Πήραμε επιτέλους την πολυπόθητη έγκριση από το Υπουργείο Υγείας για την τροποποίηση της δομής μας, που περιλαμβάνει πλέον οι υποφαινόμενοι μας θα είναι από 2,5 χρονών μέχρι 102,5 εφόρου ζωής. Σήμερα είμαστε εδώ για να τιμήσουμε έναν εξαιρετικό άνθρωπο, μια σπουδαία συγγραφέα, αλλά και τον δικό μας αγαπημένο μέλος της οικογένειας του αυτισμού Καστοριάς, την κυρία Χρυσούλα Πατρώνου Παπατέρπου. Μια σημαντική πολύ για μας εθελόντρια, που πολύ δράται επιθυμίες και δόξα χαρί στην Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό Νομού Καστοριάς για δεύτερη φορά το βιβλίο της, που επιμερίθηκε και εκδόθηκε μερικά της έξοδα. Τα έσοδα, όπως και στο πρώτο βιβλίο, θα διατεθούν για τις ανάγκες της εταιρείας και των υποφελούμενων της. Σε αυτό το σημείο όμως, έχω τη χαρά να κάνω και εγώ ένα δώρο στην κυρία Χρυσούλα, που ξέρω ότι τη χαροποιήσει πάρα πολύ. Κυρία Χρυσούλα, κρατάω στα χέρια μου την πολυπόθητη έγκριση από τη Υπουργεία Υγείας της τροποποίησης άντρας λειτουργίας του Κέντρου Μέρας για την επέκταση που αφορά το ηλικιακό φάσμα των υποφελούμενων από 2,5 ετών έως 102,5. Να μην ευχαριστήσουμε εκτός από την ίδια και τον κύριο Μπάιλου, τον Πέτρο, τη Μαρία, την οικογένειά της, από τους οποίους πιέζουμε χρόνο που θα μπορούσα να έχουμε μαζί τους και να την έχουμε κοντά μας. Σας ευχαριστούμε θερμά, εκπροσωπώντας την εταιρεία για όλα και εγώ είμαι προσωπικά πολύ χαρούμενη που σας έχω γνωρίσει. Εύχομαι καλή τάξη για το βιβλίο σας.